Να έρθουμε τώρα στις ληστείες της ημέρας. Στον Γέρακα, λοιπόν, κακοποιός απείλησε υπάλληλο φούρνου και άρπαξε τις εισπράξεις. Στην Εύβοια, διαρρήκτης πήρε μαζί του ακόμη και την ταμιακή μηχανή. Και οι δύο επιθέσεις καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας. Δείτε τις. Περασμένα μεσάνυχτα και ο νεαρός υποχρεώνει την υπάλληλο ενός φούρνου στο Γέρακα να πάει στο ταμείο και να του δώσει τις εισπράξεις. Είχε βάλει τα χέρια στον μπουφάν μέσα και σηκώνει το χέρι έτσι. Και λέει: έχω όπλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι φόβος και τρόμος. 12 ώρα το βράδυ, κανένας δεν κυλοφορούσε έξω. Φορώντας σκούφο και μαύρα γυαλιά, ο ληστής είχε συνεχώς το χέρι του μέσα στην τσέπη του μπουφάν, κάνοντας την έντρομη υπάλληλο να πιστεύει ότι έχει όπλο. Πήραν τα κορίτσια κάτι 50 ας πούμε, για να γίνει στο μάτι του, για να μην. Γιατί φοβηθήκαν, να δώσουν λίγο, μην τυχόν και σηκώσει το όπλο. Ο νεαρός μόλις πήρε τα περίπου 250 ευρώ από το ταμείο, έφυγε τρέχοντας. Λίγη ώρα αργότερα όμως συνελήφθη σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν πάνω του όπλο, ούτε όμως και τα λεφτά της ληστείας. Το 2010 για τον ιδιοκτήτη ενός ψητοπολίου στη Χαλκίδα δεν μπήκε με το δεξί. Βρήκε το κατάστημά του ανοιχτό και την ταμιακή μηχανή να έχει κάνει φτερά. Παραβίασε την πόρτα με ένα λωστό. Μπήκε με το δεξί γιατί προάλλαξε ο χρόνος. Ο διαρρήκτης χρειάστηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα να ανοίξει την πόρτα με ένα λωστό. Μπήκε μέσα και πήγε αμέσως προς τον μπάγκο και πήρε την ταμιακή μηχανή. Με έχω ανοίξει 5 φορές. 5 ταμιακές με έχουν πάρει. Τώρα όμως πια δεν πάει, το κακό τελείωσε. Έχω βάλει κάμερες. Λίγο πριν φύγει από το κατάστημα, κρατώντας τη μηχανή, έριξε μία τελευταία ματιά, μήπως και βρει κάτι ακόμη να αρπάξει. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, που όπως υποστηρίζει τον αναγνώρισε από το βίντεο, ο νεαρός και στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για κλοπές και διαρρήξεις στην περιοχή. Κόκκινο χτυπάει η εγκληματικότητα στις γειτονιές της Αθήνας. Οι επιθέσεις ληστών εναντίον ανυπεράσπιστων πολιτών είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν διστάζουν να χτυπήσουν τα θύματά τους, ακόμη και αν πρόκειται για ηλικιωμένους. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Τουλάχιστον εγώ έχω να δω αστυφύλακα από μένα από το 52 εδώ, τώρα τελευταίο έχω να δω αστυφύλακα κάτι δύο μήνες, να περάσει από τη γειτονιά. Με τον αστυνομικό της γειτονιάς να προσπαθεί να εγκληματιστεί στις γειτονιές, οι δείκτες της εγκληματικότητας ακολουθούν την ανωδική τους πορεία. Μπήκαν στο διαμέρισμα της νύφης μου, του γιού μου, τα σπάσανε όλα, τους πήραν τα χρυσαφικά, τους πήραν όλα τα πράγματα. Την άλλη φορά εδώ στο είναι ψιλικατζίδικο εδώ δίπλα, τον χτύψαν, τον λύσεψαν κι αυτόν. Και προ ενός μηνός, δίπλα στο διαμέρισμα που μένω εγώ στον τέταρτο, ήρθαν και σπάσανε την πόρτα. Μπήκανε μέσα, πήραν ορισμένα πράγματα. Προχτές εγκλάψαμε ένα μισιλιάρικο μπαλέ, που είδαμε στη Λαγκή. Άλλη φορά μέσα στο αλληφορία, μέσα στα αυτά, κάθε μέρα. Στην περιοχή του Κολονού, ένας 18χρονος Ρουμάνος έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Μέσα στον τελευταίο μήνα είχε πραγματοποιήσει 4 επιθέσεις σε ανυποψίαστους πολίτες, αρπάζοντας τους τσάντες και πορτοφόλια. Η ληστεία που πραγματοποίησε στην οδό Ιωαννίνων όμως τον οδήγησε στη σύλληψη. Μένουν στα σπίτια τον κόσμο, δεν κοντάει ο άνθρωπος να βγει έξω και εμείς στα γερόνια μπαίνουμε πιο νωρίς στο σπίτι. Τα μέτρα αυτά είναι ο ηρωισμό του κυρίου Χρυσοχοίδη. Φαίνεται που κάνει το παλικάρι. Το παλικάρι δεν κάνει μέσα τα γραφεία. Δώσε δρόμο να την εκτάξει τον κόσμο. Παλιά ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα. Ναι, δεν είχαμε παλιά τόσα πολλά κρούσματα. Τώρα από τον Οκτώβριο και μετά επιδεινώθηκε πολύ η κατάσταση. Τη δεύτερη μέρα του χρόνου, μια 72χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι τη στον Κολονό από ένα ζευγάρι που είχε ως κίνητρό του τη ληστεία. Είχε νικαραίους, δύο νικαραίους και τη χτύπησαν λέει, και τη σήμαζε σκοτώσαν με τα χρυσαφικά μαζί μας. Αυτή έπεσε κάτω. Λιγοδήμησε, νόμισαν ότι σκοτώθηκε και την εγκατέλειψαν και έφυγε. Ο 40χρονος δράστης μαζί με τη σύντροφό του μπήκαν στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης γυναίκας. Με άγνωστο αντικείμενο την πίεσαν στο λαιμό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να λιποθυμήσει. Της αφαίρεσαν την τσάντα που περιείχε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια διέφυγαν. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.